Διαφημίσεις θα μεταφερθούμε στη Φόνη. Ωραία. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το χρονοτούλαπο. Στις 6 Νοεμβρίου του 1978 θα μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, όταν μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύπτεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία. Μια 47χρονη γυναίκα βρίσκεται κλειδωμένη μέσα σε άθλιες συνθήκες στο ισόγειο ενός διόροφου σπιτιού στο χωριό Κωνσταλέξη. Όπως αποδείχθηκε, η κοπέλα ήταν ψυχικά ασθενής. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας του κοριτσιού αποφάσισε να την κρατήσει στο χωριό. Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στην εποχή εκείνη. Νοεμβρίου 1978. Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύπτεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία. Μια 47χρονη γυναίκα βρίσκεται κλειδωμένη μέσα σε άθλιες συνθήκες στο ισόγειο ενός διόροφου σπιτιού στο χωριό Κωνσταλέξη. Το 1978 βρήκαν την Ελένη στο σπίτι της κλεισμένη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Συνάντησα την Ελένη Καριώτη και βέβαια θυμάμαι την εικόνα που ήταν τα μάτια μου. Αυτή η εικόνα ήταν η εικόνα ενός ανθρώπου όντως που ήταν στα σύνορα του ανθρώπου και του ζώου. Φωτογραφίσαμε την άτυχη την κοπέλα αυτή, η οποία ήταν γυμνή, σε αγρία κατάσταση, δεν μιλούσε, μούγκριζε. Τη βρήκαν και κάπως να πούμε σε όχι καλή κατάσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν εγκαταλελειμμένη. Αντίθετα, την πρόσεγαν με τον δικό της τρόπο. Έτσι οι άνθρωποι καταλάβαιναν. Όταν πια η Ελένη άρχισε να γίνεται επικίνδυνη, να παίρνει το μαχαίρι, να σφάζει τα ζωντανά του σπιτιού, και αν την εμποδίσανε να τους επιτίθεται, αναγκάστηκαν να την κλείσουν μέσα. Κάποιος τους συνεργούσε, την πάει στο δημόσιο ψυχιατρικό. Την έβαλαν να δει στο θάλαμο των ψυχοσικών, δηλαδή των τελείως ανιάτων. Και όταν πήγε να τη δει μια μέρα, την είδε με σχισμένα ρούχα. Μεταξύ τους εκεί, αυτή, ο ένας τράβαγε τον άλλο και την πάει κλπ. Και την έφερε στο σπίτι και είπε ότι εμείς θα ζήσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα όσο μπορούμε και με οποιαδήποτε μέσα μπορούμε. Τους μάζεψε τα τρία αδέρφια, της λέει: σας δίνετε εντολή να καθίσετε εδώ και την κατάρα μου την αφήσετε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η ιστορία. Σε μια οικογένεια μάρτυρας για αυτό το παιδί και όμως η παραπληροφόρηση και τα όσα γράφτηκαν εκείνη την εποχή τους κατάντησαν να είναι θύτες. Από προστάτης της οικογένειας γίναν θύτες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί είναι στο δικαστήριο και το είπα στις απλογίες. Εφόσον οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, σημαίνει ότι δεν διαπράχθηκαν τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν και δικάστηκαν. Το παλαμάκι που έπεισε, το χειροκρότημα που έπεισε όταν βγήκε η απόφαση και είπαν ότι είναι αθώοι, δεν λέγεται. Έμεινε κάποιο διάστημα στο Αιγινήτιο νοσοκομείο και εκεί πάνω συλλέφτηκε και μετά την πήρανε, θέλανε να ζήσουν με την αδερφή τους. Και από τότε, παρόλο ότι ψάξανε ο κόσμος εδώ χρόνια ολόκληρα ψάχναμε εδώ. Ψάξαμε είχαμε μια εβδομάδα όλο το χωριό, όλα εδώ πέρα τα ρέματα, τα ποτάμια, δεν βρήκαμε τίποτα.